και κύριοι από το Wembley του Λονδίνου και φέτος κοντά σας για να παρακολουθήσουμε μαζί τον 101ο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας και τον 55ο που γίνεται εδώ στο Wembley. Βλέπετε ήδη απόψεις από τις εξέδρες του σταδίου που είναι βέβαια και φέτος κατάμεστο από 100.000 θεατές, οπαδούς της Manchester United και της Brighton που είναι φέτος οι φιναλίστ του κυπέλλου. Έχουμε δηλαδή δύο ομάδες που έπαιξαν φέτος στην πρώτη εθνική κατηγορία. Βλέπουμε εδώ μια πολύ θεαματική άποψη του σταδίου, τραβηγμένη από το ελικόπτερο που έχει χρησιμοποιήσει το BBC. Έλεγα λοιπόν ότι η Manchester United και η Brighton είναι δύο ομάδες που έπαιξαν φέτος στην πρώτη εθνική κατηγορία, αλλά που από του χρόνου θα χωρίσουν, αφού η Brighton τερμάτισε τελευταία και θα αγωνίζεται από την επόμενη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία. Και ενώ παίζει η μπάντα του ναυτικού και βλέπουμε εδώ και τον πρόεδρο της Αγγλικής Ομοσπονδίας στις θέσεις των επισήμων, μπορούμε εν τω μεταξύ να πούμε, άλλωστε υπολείπονται γύρω στα, έχουμε ακόμη γύρω στα 20 λεπτά μέχρι να γίνει η σέντρα, μπορούμε να πούμε ως μέσα στοιχεία αρκετά ενδιαφέροντα ελπίζω για τον σημερινό τελικό και φυσικά για τους δύο αντιπάλους. Έχουμε λοιπόν και φέτος ένα φαβορί την Manchester United και ένα outsider την Brighton, αλλά όπως ξέρουν πια και οι Έλληνες φίλαθλοι, μέσα στο Wembley, στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας όλοι γίνονται ίσοι. Αυτό άλλωστε μας είπε πριν από λίγο ο Ian Rush, ο center forward της Liverpool, που ήταν εδώ στο χώρο των τηλεσχολιαστών προφανώς για να δώσει κάποια συνέντευξη στο BBC, όταν ρωτήσαμε τον Ian Rush πώς βλέπει τον φετινό τελικό. Είπε ότι μέσα στο Wembley δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι, έστω και αν ονομαστικά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και φυσικά όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Άλλωστε αυτό αποδεικνύουν και τα στοιχεία που υπάρχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους τελευταίους 11 τελικούς 5 φορές το κύπελλο σήκωσε το outsider, δηλαδή η ομάδα που θεωρείται μικρή. Βλέπουμε εδώ τώρα πάντοτε απόψεις από τις εξέδρες του Wembley. Έχουμε τους οπαδούς της Brighton με τις μπλε σημαίες, τα μπλε κασκόλ, τα μπλε πανό στο δεύτερο όροφο του διαζώματος, στο δεύτερο διάζωμα, και από κάτω τους οπαδούς της Manchester. Αυτά είναι στην δεξιά εξέδρα όπως βλέπουμε εμείς στο γήπεδο. Η αριστερή, το αριστερό πέταλο, μπορώ να πω αυτό που βλέπουμε τώρα, είναι κατηλημένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από οπαδούς της Manchester. Έτσι από μια πρόχειρη ματιά και από ό,τι μπορώ να δω, διότι φυσικά δεν μπορώ να δω την εξέδρα που είμαστε εμείς, νομίζω ότι ο παδί της Manchester είναι πιο πολύ, παρά το γεγονός ότι όπως ξέρετε το Manchester είναι πιο μακριά από το Λονδίνο. Η οπαδί της Manchester γνωστή για τον φανατισμό τους, για την πίστη στην ομάδα τους, την ακολουθούν παντού. Δεν είναι λίγες και οι φορές που έχουν δημιουργήσει και επεισόδια. Ήρθαν λοιπόν και σήμερα στο Λονδίνο από χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί ακόμη περισσότεροι. Όπως φυσικά και η οπαδή της Brighton που είναι πιο κοντά, είναι στην Νότια Αγγλία, η παραθαλάσσια αυτή πόλη. Και ήρθαν λοιπόν και οι οπαδοί των Γλάρων, όπως ονομάζονται οι παίχτες της Brighton, οι Seagulls, στο Wembley για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους στο τελικό και να πανηγυρίσουν ίσως μια επιτυχία σε αντιστάθμισμα της λύπης που πήραν στο πρωτάθλημα, όπου όπως είπαμε η ομάδα τους τερμάτισε τελευταία και του χρόνου θα παίζει στην δεύτερη κατηγορία στην Αγγλία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουμε, σε λίγο θα πρέπει να ανακρουστεί ο ύμνος του τελικού για να ακολουθήσει ο εθνικός ύμνος και η παρουσίαση των ομάδων στους επισήμους, που σήμερα είναι η πρωθυπουργός η Μάργαρετ Θάτσερ και ο Δούκας του Κέντ. Φυσικά στην εξέδρα θα δούμε και άλλες γνωστές προσωπικότητες του παγκοσμίου φουτμπόλ, όπως τον Αρτέμιο Φράνκι, τον πρόεδρο της UEFA, και φυσικά τον πρόεδρο της Βρετανικής Ομοσπονδίας που τον είδαμε πριν από λίγο. Παίζεται λοιπόν τώρα ο ύμνος του τελικού του κυπέλλου Αγγλίας.
Βλέπετε ότι ακολουθούν και οι φίλαθλοι και οι επίσημοι, ψάλλοντας τα λόγια του ύμνου. Ακόμα μια πάρα πολύ όμορφη φάση του ιστορικού Wembley. Φάση που τραβήχθηκε από ελικόπτερο. Το ελικόπτερο που χρησιμοποίησε το BBC και που φέτος είχε μια δεύτερη ιδιαίτερη αποστολή. Συγκεκριμένα η Brighton ήρθε από το Brighton στο Λονδίνο, η αποστολή της ομάδας εννοώ, οι παίκτες και οι συνοδοί, με ελικόπτερο. Ένα ελικόπτερο που προσγειώθηκε εδώ κοντά στο Wembley. Και αυτό ακριβώς το πρωτότυπο και μάλλον ασυνήθιστο γεγονός το παρακολούθησε το BBC με ένα άλλο ελικόπτερο που τραβούσε εικόνες του γεγονότος αυτού. Το έδειξε το γεγονός αυτό η ειδική εκπομπή του BBC, η αφιερωμένη στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, η εκπομπή που αρχίζει στις 11.30 το πρωί και κρατάει ως τις 3 ώρα Αγγλίας φυσικά, που γίνεται η σέντρα του τελικού. Ακούτε και τους πανηγυρισμούς των οπαδών των δύο ομάδων. Πλησιάζει η ώρα. Έχουμε ακόμη γύρω στα 14 λεπτά ως τη σέντρα. Η αγωνία φυσικά όσο πάει και κορυφώνεται. Έχουμε και εμείς την ευκαιρία να σας δώσουμε μερικά ακόμα γεγονότα γύρω από το σημερινό μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός. Αν ο τελικός ο σημερινός λήξει ισόπαλος, θα έχουμε hat-trick ισοπαλιών στους τελικούς. Δηλαδή θα είναι ο τρίτος συνεχής τελικός που λήγει ισόπαλος. Θα θυμόμαστε άλλωστε και πέρσι τον τελικό μεταξύ της Tottenham και της Queen's Park Rangers, δύο ομάδα του Λονδίνου, που είχε λήξει ισόπαλος παρά την παράταση. Ξαναπέχθηκε στο Wembley και η Tottenham πήρε το κύπελο. Βλέπουμε εδώ το διάδρομο των αποδυτηρίων, από όπου σε λίγο θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες. Η Brighton είναι η τρίτη ομάδα που στην ίδια χρονιά υποβιβάζεται και συγχρόνως φτάνει στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Αν το κατακτήσει, θα είναι και η πρώτη ομάδα που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε εδώ τώρα τη Manchester να έρχεται από την καταπακτή με μπροστά τον Ρόμπσον, τον αρχηγό της ομάδας. Με το γκρι σακάκι, με το κουστούμι είναι ο μάνατζερ της ομάδας, ο Ρόνι Άτκινσον. Θα δούμε σε λίγο και την Brighton. Όπως ξέρετε, οι ομάδες βγαίνουν πάντα μαζί, είναι μέρος του τελετουργικού. Η Manchester United μπαίνει σήμερα για 10η φορά στο Wembley για να παίξει ένα τελικό κυπέλλου. Στις προηγούμενες 9 είχε 4 νίκες, το 1909, το 1948, το 1963 και το 1977. Βλέπουμε και εδώ τον Δούκα του Κέντ, ενώ άλλες 5 φορές δεν κατάφερε να πάρει το κύπελο. Για τη Manchester, το Wembley φυσικά δεν είναι ένα άγνωστο γήπεδο. Μόλις πριν από 2 μήνες ήταν εδώ πάλι στο τελικό του Milk Cup, που σας έδωσε και αυτό ζωντανό η ΕΡΤ. Και εδώ η Brighton, μπροστά ο Jimmy Milia, ο τεχνικός της ομάδας του Brighton, και οι παίκτες της με τις μπλε φόρμες. Αριστερά τώρα έχουμε στις οθόνες μας την Brighton, δεξιά την Manchester United. Λέγαμε λοιπόν ότι η Manchester United ήταν πριν από 2 μήνες πάλι εδώ στο Wembley, στο τελικό του Milk Cup, όπου όμως δεν μπόρεσε να πάρει τον τίτλο, χάνοντας από την Liverpool, την εφετινή πρωταθλήτρια Αγγλίας, με 2-1. Brighton και Manchester, θα πρέπει να πούμε ότι έχουν ξανασυναντηθεί στο κύπελο άλλες 2 φορές. Το 1909 είχε κερδίσει η Manchester με 1-0 και το 1981 πάλι η Manchester με 2-0, μάλιστα ήταν αγώνας της τρίτης φάσης του κυπέλλου. Στο πρωτάθλημα φέτος η Brighton μπορούμε να πούμε ότι έκανε αρκετή ζημιά στην Manchester, την κέρδισε μέσα στο Brighton 1-0 και της πήρε ισοπαλία μέσα στο Old Trafford. Βγαίνουν λοιπόν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, αποθεώνονται από τις 100.000 των οπαδών τους. Ακούτε και εσείς τι γίνεται και παίρνετε μια γεύση από τη μοναδική ατμόσφαιρα του Wembley.
οπτική και ακουστική φυσικά. Οι δύο τεχνικοί, δεξιά ο Άτκινσον, αριστερά ο Μίλια. Ακόμα ένα θεαματικό πλάνο του Wembley και να πούμε πώς έφτασαν στο σημερινό τελικό οι δύο αντίπαλοι. Η Brighton απέκλεισε την Newcastle ύστερα από μια ισοπαλία 1-1 στο πρώτο παιχνίδι και νίκη στο επαναληπτικό εκτός έδρας. Την Manchester City με 4-0, τη Liverpool μέσα στο γήπεδό της στο Anfield με 2-1, με 2 γκολ των Ryan και Case, του Jimmy Case που ήταν παίκτης της Liverpool και που στο παιχνίδι αυτό κάρφωσε την παλιά ομάδα. Εδώ βλέπουμε τον Steve Foster, τον διεθνή center back της Brighton, που δεν θα παίξει σήμερα γιατί είναι τιμωρημένος και είναι και η μεγάλη απώλεια από πλευράς Brighton. Μετά τη Liverpool η Brighton απέκλεισε την Norwich νικώντας την με 1-0 με γκολ του Case πάλι. Να εδώ Steve Foster. Ασφαλώς δεν αισθάνεται καθόλου άνετα που θα είναι έξω από το μεγάλο αυτό παιχνίδι. Και στον ημιτελικό η Brighton απέκλεισε τη Sheffield Wednesday στο Highbury. Ο ημιτελικός γίνεται πάντα σε ουδέτερο γήπεδο, νικώντας τη με 2-1 με γκολ των Jimmy Case και Robinson. Η Manchester United πέρασε πρώτα από τη West Ham, την οποία κέρδισε με 2-0. Στη συνέχεια νίκησε τη Luton εκτός έδρας με 2-0 πάλι. Μετά την Derby εκτός έδρας με 1-0, την Everton στην έδρα της με 1-0 και τώρα ο εθνικός ύμνος της Αγγλίας. Και στον ημιτελικό την Arsenal στο Villa Park με 2-1. Ακούσαμε λοιπόν και τον εθνικό ύμνο της Αγγλίας που τραγουδήθηκε όπως πάντα και από τις 100.000 των φιλάθλων που βρίσκονται μέσα στο Wembley. Και εδώ η παρουσία των ομάδων, ο Γκρίλις που είναι και ο αρχηγός της Brighton παρουσιάζει τους παίχτες των Δούκα του Κέντ. Μια χειραψία, δύο λόγια στον καθένα. Και εδώ Jimmy Case, ο πρώην άσος της Liverpool, που έχει πετύχει 7 γκολ για την Brighton φέτος. Και είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας, εδώ ο Jimmy Milia. Πρώτος είναι ο Robinson, ο center forward με 10 γκολ. Και τώρα οι επίσημοι θα περάσουν στην Μάντσεστερ. Ο Ρόμπσον παρουσιάζει τους παίχτες της στον Δούκα του Κέντ. Ο Βίλκινς, γνωστός μας από τους αγώνες της Εθνικής Αγγλίας. Ο Μιούρεν. Στέιπλε τον είδαμε πριν, ο Ντάξμπερι τώρα, ο Μπέιλι και ο Ρόνι Άτκινσον. Κουβεντούλα εδώ του Δούκα του Κέντ με τον Ρόνι Άτκινσον. Τελείωσε και η παρουσίαση της Manchester. Και εδώ βλέπουμε τους τρεις διαιτητές. Τώρα ο Δούκας του Κέντ μιλάει με τον διαιτητή του αγώνα που είναι ο Αλφ Γκρέι,
48 ετών, που σήμερα παίζει το τελευταίο μεγάλο παιχνίδι της καριέρας του. Και οι επόπτες. Ο Γκρέι είναι από το Λονδίνο. Και τώρα η ώρα για το ζέσταμα. Όλα όπως προβλέπει το πρόγραμμα του τελικού. Βλέπετε τις δύο ομάδες που πήραν από μια αιστεία για να κάνουν ένα δίλεπτο ζέσταμα. Και τώρα βλέπουμε τις συνθέσεις. Η Brighton έχει τερματοφύλακα τον Mosley, αμυντικούς τους Ramsey, Pierce, ακραίους back. Στο κέντρο της άμυνας τους Gatlin και Stevens. Παίζει με τέσσερις στη μεσαία γραμμή τους, Grealish, Kate, Howlett και Smiley. Και δύο κυνηγούς, τον Σμιθ και τον Ρόμπινσον. Αναπληρωματικός είναι ο Ράιαν. Και η σύνθεση της Manchester United. Goalkeeper είναι ο Μπέιλι. Μπάκο Ντάξπερι δεξιά, ο Όλμπι στον αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας είναι ο Μωράν και ο Μακκουίν. Στη μεσαία γραμμή παίζει ο Βίλκινς, ο Ρόμπινσον και ο Μιούρεν, ο Ολλανδός άσος της Manchester. Και μπροστά έχουμε τους Stapleton, Whiteside και Davis. Ο Davis είναι το καινούριο πρόσωπο του σημερινού τελικού. Είναι ένας παίκτης που πήρε τη θέση του Steve Coppell, του τραυματισμένου διεθνή εξτρέμ της Manchester. Ένας παίκτης που διαλέχθηκε την τελευταία στιγμή από τον Ρόνι Άτκινσον, που είχε να κάνει εκλογή ανάμεσα στον Λόρι Κάνιγκαμ και τον Άσλι Γκράιμς, δύο ασφαλώς πιο έμπειρους και πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές. Ο Γκράιμς όχι τόσο πολύ, ο Κάνιγκαμ βέβαια πολύ γνωστός και από τη Real Madrid. Τελικά διάλεξε τον μικρό, τον Davis, που είναι μόλις 21 ετών και ο οποίος μόλις έχει παίξει μόνο δύο παιχνίδια ολόκληρα στο φετινό πρωτάθλημα και άλλες δύο φορές ήταν αναπληρωματικός. Εδώ είναι ο Χάουλετ, εδώ είναι ο Όλμπιστον. Τελειώνει και το ζέσταμα. Και σε τρία λεπτά θα έχουμε τη σέντρα. Εδώ είναι ο Ramsey, ο δεξιός μπακ της Brighton. Είκοσι ετών, από το Λονδίνο. Εδώ έχουμε το Χάουλετ, έναν άλλο νεαρό, μόλις 20 ετών. Θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί νεανική ομάδα η Brighton. Και να πούμε ακόμα εδώ ο Gary Bailey, ο goalkeeper της Manchester United, από την Νότιο Αφρική καταγωγή του. Έχει και έναν αδερφό που παίζει τερματοφύλακα στην Bromwich και ο οποίος δεν θα μπορέσει να δει τον αδερφό του σήμερα στο τελικό, γιατί η Bromwich βρίσκεται σε περιοδία στην Ασία. Παίρνουν τις αιστείες οι δύο ομάδες. Βλέπουμε τους δύο goalkeeper να ανταλλάσσουν κυραψία. Αν το όνομα του Mosley σας θυμίζει κάτι, θα σας πω τι σας θυμίζει. Είναι ο goalkeeper της Derby, που αντιμετώπισε την ΑΕΚ το 1977 στο δεύτερο γύρο του κυπέλου UEFA. Ήταν τότε που η ΑΕΚ έκανε την καλή της πορεία, έφτασε μέχρι τους ημιτελικούς όπως θα θυμόσαστε. Και ο Mosley ήταν ο goalkeeper που είχε δεχθεί δύο γκολ στην Αθήνα από την ΑΕΚ και τρία μέσα στο ντέρμπι, σε εκείνο το αξέχαστο 3-2. Όλα έτοιμα λοιπόν για τη σέντρα, η Manchester United με την μπάλα. Stapleton και Whiteside είναι